Γιατί αυτό που με ενοχλεί εμένα, και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά δημοσίως, είναι η προσπάθεια τα προδιαγεγραμμένα των τελευταίων 10 ετών σχέδια τους να τα υλοποιήσουν τώρα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ρήγματα και να τρώσουν ηθικό, αξίες, ηθική, αξιοπρέπεια ανθρώπων. Θα είμαι απέναντί τους. Δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει μέχρι να, ειλικρινά το λέω αυτό, βρίσκομαι σε ένα χώρο που μπορώ και ελευθέρως τα λέω αυτά. Δεν λέω σήμερα άλλα και αύριο άλλα. Ό,τι πίστευα το λέω, ό,τι απεκάλυψα το συνέχισα και θα φτάσω μέχρι τέλους. Ρητή εντολή ενός κακού προέδρου, ειδικά στο θέμα των αρχαίων αγαλμάτων που έκλεψαν οι Γερμανοί μαζί με τις εικόνες, έφερε το θέμα ο ίδιος τον Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, το φέρει στη Βουλή. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτό για τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Ήδη τις επόμενες μέρες έχω στην Επιτροπή συγκεκριμένη αναφορά με εντολή του συγκεκριμένου ανθρώπου για θέμα επανορθώσεις, αποζημιώσεις και αρχαία αγάλματα επαναφορά τους. Θα γίνει κόλαση. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί η εντολή από το γερμανικό παράγοντα, αγαπητέ μου Κώστα, είναι όσοι εναντιώνονται στη γερμανική αντίληψη περί Τετάρτου Ράιχ πρέπει να αφανιστούν. Τα μίσταρνα όργανα, οι δημοσιογραφίσκοι και οι υπόλοιποι, που δεν είναι όλοι αλλά λίγοι, ξεχνούν κάτι. Ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και έντιμοι Έλληνες δικαστές. Και οι περισσότεροι είναι έντιμοι δικαστές. Και αυτοί οι δικαστές, ενώ πληρώνονται με πολύ λίγα χρήματα για τη δουλειά που κάνουν, πρέπει να είναι στοχοποιημένοι και αυτοί. Μέχρι εδώ και μην παρέχει, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Ακόμη και τη δικαιοσύνη που παλεύουν οι δικαστές με πενιχρά μέσα, σε άθλιους χώρους, σε δικαστήρια που είναι παντοπολία ουσιαστικά, δεν είναι δικαστήρια και μεγάλα αυτά. Η Ευελπίδων τι είναι? Μια άθλια εγκατάσταση. Παλεύουν οι Έλληνες δικαστές με λίγα χρήματα, τους δίνουν 5 δεκάρες για να μπορέσουν να δουν τη δικαιοσύνη ακόμη και αυτούς που προσπαθούν να τους στρώσουν. Το λέω δημοσίως και το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν λέει κανείς, μα κανείς, τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών για την Αλβανία. Επίσημη ανακοίνωση του State Department. Λοιπόν, καταπέλτη για την Αλβανία αποτελεί η ετήσια έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών παγκοσμίως. Η Αλβανία αποτελεί χώρα τράνζιτ των ναρκωτικών προς την Δυτική Ευρώπη. Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών στην Αλβανία εμποδίζονται από την έλλειψη πόρων, κυρίως όμως από τη διαφθορά και την έλλειψη πολιτικής βούλησης, γιατί οι πολιτικοί τους ζουν από τα ναρκωτικά. Ποιοι είναι της Αλβανίας? Της Αλβανίας. Αυτό που σου λέει. Έκθεση του Υπουργείου, Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι πολύ σοβαρή πηγή. Γιατί κανένα κανάλι δεν τα λέει αυτά? Γιατί τα περισσότερα κανάλια εντένονται από τους Γερμανούς. Πολεμούν τους Αμερικανούς και σου πω και κάτι άλλο. Τη Γιουγκοσλαβία δεν τη διέλυσαν οι Αμερικανοί. Να το μεγάλο παραμύθι του συστημικού κουκουέ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την Γιουγκοσλαβία τη διέλυσαν οι Γερμανοί, ο Γκένσερ και η παρέα του. Αυτή διέλυσε τη Γερμανία, κύριε Σπίνο μου. Γιατί ήθελα Σλοβενία, Κροατία, ελεγχόμενες δικές χώρες είναι και περιοχές. Γιουγκοσλαβία, Βελιγράδι πλέον, τη Σερβία την ελέγχουν έτσι αλλιώς οικονομικά πλέον. Ναι, ναι. Το Μαυροβούνιο το ίδιο, τα Σκόπια το ίδιο και πάνε να κάνουν ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες στη Βόρεια Ελλάδα. Για να έχουν τον άξονα Βερολίνου Βαγδάτης. Αυτή είναι η γεωστρατηγική. Ξαναπες το αυτό πολύ σοβαρό πούμε τώρα. Τον άξονα. Ξαναπες τον άξονα. Ο άξονα των Γερμανών στους δύο παγκοσμίους πολέμους για όσους ξέρουν γεωστρατηγική και ιστορία ήταν Βερολίνο Βαγδάτη για τα πετρελαϊκά αποθέματα της περιοχής Περσία και Ιράκ. Αυτή ήταν. Αυτός ήταν ο άξονας. Ο Χίτλερ δεν πήγε στην Αφρική τυχαία. Ήθελε να πάει στα πετρέλαια της Μοσούλης όπως και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο για να πάρει τα πετρέλαια. Τώρα λοιπόν, επειδή γνώριζαν ότι υπάρχουν πετρέλαια στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, τι ήθελαν να κάνουν? Μια ζώνη από το Βερολίνο μέχρι τη Βαγδάτη. Και οι Αμερικανοί που είναι έξαλλοι και με την ιστορία της Siemens, γιατί η Siemens στην Ελλάδα παίρνει όλες τις δουλειές αντίστοιχες με τις αμερικανικές εταιρείες που κάνουν λεφτά, ξέρει ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι με βαλιτσάκια παρμένοι, με βαλιτσάκια, με πολλά λεφτά παρμένοι, και το λέω δημοσίως. Διότι δεν δικαιολογείται να συμφωνούμε με τη Siemens και να μην έχει μπει φυλακή κανένας που το έχει πάρει. Αυτό μόνο στην Ελλάδα. Μα αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Επειδή λοιπόν η γερμανική πολιτική ηγεσία ελέγχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επειδή ελέγχονται οι Έλληνες πολιτικοί που τα έχουν πάρει, ρε, ξεκάθαρα και το λέω δημοσίως. Τα έχουν πάρει, τέλος. Τέλος τα παραμύθια, μωρέ. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Και δεν αναφέρομαι στους απλούς βουλευτές, που αυτή είναι ο τελευταίος στόχος της άμαξας. Τελευταίο στόχο τη άμαξα είναι. Μιλάω για άλλου αυτού που μπαίνουν στο δρόμο και ασέ, κάλλοι και δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή του. Ποτέ!
Και δεν μιλώ για σεσουάρ και μίξερ που πήραμε εκεί. Τα παραμύθια τώρα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Εδώ πήγε υπουργός και πήρε καφετιέρα 29 ευρώ και τη χρέωσε στο Υπουργείο. Πλάκα μου κάνουν τώρα. Άσε με μόνο τώρα. Πήρε ηλεκτρονικό ρολόι ο άλλος, 29 ευρώ, 28 ευρώ και κάτι και το δήλωσε και στο Υπουργείο στα έξοδα. Οι άνθρωποι είναι γύφτοι. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, κύριε Πανόπουλε. Γιατί οι γύφτοι υποβιβάζουν τους γύφτους. Έτσι. Ναι. Έτσι. Είναι το γύρο σε γενιά του λέει. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Είναι άθλοι. Είναι άθλοι. Και να σε παραλαμβάνω, όλη η ιστορία είναι ο γερμανικός παράγοντας. Θέλει να αποδηγηθεί στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι και έχουν δίκιο. Στην παρούσα φάση τα συμφέροντά μας είναι με Αμερική και Ισραήλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο με τους Έλληνες. Και φαίνεται ότι η ένταση της φωνής μου έχει να κάνει με ένα και μόνο γεγονός. Ότι από παντού βάλομαι. Σου είπα σε λίγο θα μου πούν ότι εγώ δολοφόνησα τον Καποδίστρια. Ότι εγώ ήμουν με τον Πετρόπη Μαυροϊχάνη δίπλα, μάλλον από πίσω με τον Πετρόπη, κρυμμένο ξέρω από πίσω με του Μαυροϊχάνεου. Το ποιησή σα. Περίμενε. Το καλοκαίρι θα γίνει. Το λέμε εδώ και καιρό. Από το καλοκαίρι. Θα πούνε επίση ότι στην πρώτη απόπειρα δολοφονία εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου ήμουν ηθικό και φυσικό αυτούργο. Για να μην πω ότι μπορεί να ήμουν αυτό που υπέγραψε και τη δικολόγηση τη Ελλάδο με τον Ζολάκογλου μαζί για να βγουν οι Γερμανοί. Είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Μα είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και τι είμαι, απλός βουλευτής. Σε ένα κόμμα το οποίο βάλετε από παντού. Δεν είναι τυχαίο συνέλληνες. Δεν είναι τυχαίο. Καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Αν θυμηθείτε την αρχαία Ελλάδα και την ιστορία της, τα ίδια έκαναν και τότε αντίπαλοι των διαφόρων παρατάξεων. Βγάζαν διάφορα παπαγαλάκια της περίοδου και έλεγαν για τον Περικλή διάφορα. Έλεγαν για τον Αλκιβιάδη διάφορα. Ξέρετε. Α, είναι δοκιμασμένη μέθοδος. Ακριβώς. Βέβαια, και εμπελική. Και το λέω αυτό για να καταλάβετε τι γίνεται γύρω σας. Επιμένω στην αντίληψη των Ελλήνων για τα αυτονόητα. Η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Η μόνη ελπίδα να προλάβουμε την εξποίηση και ξεπούλημα του ορυκτού μας πλούτου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, είναι να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να ακούσετε τη φωνή της λογικής ενός κακού προέδρου. Να αλλάξουμε ρότα, τέρμα με τη Γερμανία. Τέρμα τα παραδώσαμε τη Γερμανία. Γι' αυτό και οι Τροϊκανοί και οι υπόλοιποι είναι έξαλλοι με εμάς. Και βάζουν τον οποιονδήποτε να λέει οτιδήποτε μόνο και μόνο γιατί νομίζουν ότι θα φοβηθώ. Πιστεύω ότι θα φοβηθούμε, θα φοβηθεί ο πρόεδρος. Αποκλείεται. Ήδη στη Βουλή φαίνονται τα θέματα των ακαλμάτων. Εγώ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. 8.000 από τότε ξεκίνησε το πανηγύρι. Ναι, ναι. Το πανηγύρι εις βάρος μου από τότε ξεκίνησε. Δεν είναι τυχαίο ότι τα payroll ή στα payroll της Τρόικας ή των άλλων υπηρεσιών υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Βέβαια, εγώ θα επιμείνω και να το πω ευθέως. Θέλω συνέλληνες, επειδή σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ακούτε που σας λέω τώρα. Εγώ μπορεί να πέφτω, γιατί υπάρχουν βρώμοι κατάκλιν, ανήθικα κατάκλιν, αλλά πάντοτε θα σηκώνω μόρθιος. Γιατί μεγάλωσα στη ζωή μου περπατώντας από το πεζοδρόμιο. Ούτε σε υπόγειες στο ΕΣΕΚΟΜΠΗ, ούτε σε μυστικές υπηρεσίες έχω πάει, ούτε σε πρεσβείες. Ούτε είμαι άνθρωπος του συστήματος. Ούτε έχω κάνει συμφωνία με κανένα σύστημα. Η μόνη συμφωνία που έχω κάνει με τον εαυτό μου και με έναν κακό πρόεδρο, να λέω αυτά που πιστεύω. Γιατί συμπίπτουν οι απόψεις μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να διαθέτει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε φυσικό αέριο, σε μία μόνο περιοχή. Και να λέμε ότι πτωχεύουμε. Σαν να λέμε ότι. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί Κώστα, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Φτωχαίνει ο Κόκαλης γιατί χρωστάει 50.000 ευρώ. Τώρα γιατί είπε το Κόκαλη τώρα. Είπα ένα όνομα για να δώσω ένα παράδειγμα. Κακό παράδειγμα μου. Τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Κάκιστο παράδειγμα. Εντάξει. Οι δουλειές των εθνικών προμηθευτών σε σχέση με Siemens και τα λοιπά. Μην μου χαλάς την σούπα τώρα. Όχι, είπα ότι φτωχαίνει η Ελλάδα ενώ είναι τόσο πλούσια χώρα. Ρε αδερφέ, τώρα σου λέω. Ανατολική Γερμανία η Μέρκελ, Ανατολική Γερμανία κάποιοι άλλοι. Μας ήρθαν εδώ και έναν πάμπλουτοι. Οι Siemens στα αφεντικό από το 1952. Έγιναν οι δουλειές. Δεν λέω ότι παράνομα. Μπράβο, μαγκιά του, πήρε λεφτά ο άνθρωπος. Έκανε περιουσίες. Καταλάβατε. Δεν πτωχεύει η Ελλάδα. Διαθέτει τεράστια αποθέματα ορυκτού και φυσικού πλούτου. Αλλά πρέπει να προλάβουμε την εκποίηση, το ξεπούλημα. Καταλάβετε το. Η αγωνιώδης μου κραυγή είναι αυτή. Θέλω να το καταλάβετε. Γι' αυτό και δεχόμαστε ανηλαιοί χτυπήματα, δεν θέλουν να υπάρχουμε την επομένη μέρα των εκλογών. Θα μπορούσαν να βρουν και τρόπους ως βιολογικές παρουσίες να μην υπάρχει ο κακός πρόεδρος, να μην υπάρχω εγώ, να μην υπάρχουμε για να ξεμπερδέψουν μαζί μας.
δεν ξεμπερδεύουν εύκολα. Δεν ξεμπερδεύουν ούτε με σφαίρες, όπως λέει και η καλή μου κόρη. Ούτε με σφαίρες. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Στο βιβλίο μου επόμενη μέρα όλοι αυτοί οι χάρτες που θα αναγκάσουν πολλούς φίλους δημοσιογράφους να πιούν πετρέλαιο, αλλά από βαρέλαιο, όχι από ποτήρι. Θα το βάλουμε το βίντεο όταν και έρθει η ώρα. Θα τους κάνω τη χάρη, θα το δώσω διηλυμένο. Έτσι, να μην για να είναι κυροζήνη και να τρέχουν περισσότερο. Να πετάνε αετό. Παραφήνει μέσα. Να πετάνε σαν αετή, ξέρω εγώ, σαν αεροσκάφη. Γιατί τώρα πετάνε αετό οι περισσότεροι. Γιατί λειτουργούν με εντολές. Θα το ξαναπώ ακόμη μία φορά. Πάρτε τα συγκεκριμένα βιβλία. Δεν θα χάσετε υπό ποιαν έννοια. Θα ξέρετε τι συμβαίνει και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Αν υπάρχει ελπίδα, είναι μία και μοναδική. Μην πιστεύετε αυτούς που ζητάνε την ψήφο σας για να συγκυβερνήσουν πάλι. Τους δύο. Θα με δείτε. Εδώ είμαι. Σας τα έχω πει. Ξέρω τι σας λέω. Γι' αυτό και το σύστημα στοχοποιεί συγκεκριμένα άτομα. Γιατί πρέπει να μην υπάρχουμε. Αλλά δεν ξέρουν ότι η δράση φέρνει αντίδραση. Πρέπει να μειωθούν τα άτομα αυτά. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουν ότι η δράση φέρνει αντίδραση. Εγώ θα συνεχίσω χειρότερα από εδώ και πέρα. Τώρα δεν θα γίνει στη Βουλή. Τώρα με τις επανορθώσεις, αποζημιώσεις και τα αγάλματα θα τους κάνω αυτό που στη λαϊκή έκφραση λέγεται ρόμπες. 70 χρόνια δεν τόλμησαν να ζητήσουν τα 8.000 αγάλματα της Ελλάδος που έκλεψαν οι Γερμανοί και τις εικόνες των Αγίων μας από τα μοναστήρια. Του 12ου, του 11ου πήγαν και αφόδευαν στην Ακρόπολη Γερμανοί και κατουρούσαν πάνω στις κολόνες και είχαν πόρνες και έκαναν σεξ μαζί τους. Και ούτε μία αναφορά γι' αυτό στα σχολικά μας εγχειρίδια. Γιατί από το 51 και μετά 52 η Siemens είναι στην Ελλάδα. Τυχαίο. Και ο νοήτο. Τυχαίο. Αυτό με στοχοποίησε εμένα. Που εγώ δραστηριοποιούμαι στην Γερμανία. Ναι. Και όπως ήρθε ένα email εδώ πέρα το οποίο λέει δύο βουλευτές μιλάν, ο Κυριάκος και ο Βελόπουλος. Νόμιζα να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βελόπουλος. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, θερμάνατε λίγο με γεωστρατηγικά την ατμόσφαιρα σήμερα και είπατε πολλά πράγματα. Αλλά αφήσαμε και κάτι εκκρεμότητες από χθες. Επάνω σε θέματα γεωστρατηγικής. Μισό εδώ. Άκουσα να δεις, Κώστα μου. Θέλω να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, θα το ξαναπάω ακόμα μια φορά, και ας έχουν γίνει εκεί στην Βασιλή Σοφίας έξαλλοι οι Γερμανοί μαζί μου στην πρεσβεία. Η Ιουγκοσλαβία διαλύθηκε από τη Γερμανία. Τη διέλυσε η Γερμανία τη Ιουγκοσλαβία. Μην τρώτε το παραμύθι. Δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα πω γιατί περνώ κόκκινες γραμμές συνεχώς. Τη Ιουγκοσλαβία τη διέλυσε η Γερμανία. Κανένα ελληνικό κόμμα όμως. Πλην ημών των κακών, ενός κακού προέδρου, ο χειρότερος άνθρωπος και ενός κακού βουλευτού, εγώ είμαι κακός βουλευτής, δεν τόλμησαν να το πούν. Κανένα κόμμα, έχετε ακούσει κανένα κόμμα κύριε Σπύρου να λένε ότι η Ιουγκοσλαβία τη διέλυσε η Γερμανία? Εγώ πρώτη φορά το ακούω από αυτό τώρα. Ήξερα για τον Ομπράιν, ήξερα για αυτά, ήξερα εγώ. Η Γερμανία διέλυσε η Ιουγκοσλαβία, θέλησαν να προλάβουν οι Αμερικανοί την εξέλιξη γιατί το έβλεπαν το έργο που ερχόταν, αλλά το έχασαν στην πορεία. Και προκειμένου να χάσουν την Ελλάδα, κύριε Σπίνο, γιατί φαίνεται ότι διελυσταίνουμε στο γερμανικό παράγοντα, οι Έλληνες πολιτικοί ελέγχονται από τη Siemens και τα βαλιτσάκια, και να το πω πλέον εθαρσός, προσπαθούν να κάνουν προγεφυρώματα οι κακομοίριδες οι Αμερικανοί, και τους λέω κακομοίριδες γιατί τους βρίζουμε όλους τους Αμερικανούς, αλλά την Ελλάδα την ελέγχει η Γερμανία. Μέστε. Το κουκουέ βγαίνει στην Αμερικανική πρεσβεία και δεν πάει στην Γερμανική πρεσβεία. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Πραγματικά, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Να σου δώσω και άλλα παραδείγματα, θέλεις. Ναι. Δες όλους τους κορυφαίους υπουργούς που σπούδασαν, που μεγάλωσαν, που έβαλαν υπογραφή για να μην διεκδικήσουμε επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Γερμανοτραφής είναι, δεν το ξέρω. Ο κ. Σταθόπουλος ήταν καλός, ήταν εκεί, ο κ. Πετσάλικος ήταν εκεί. Μάλιστα. Αλλά έτσι για τους σημερινούς υπουργούς. Να σου πω και πιο πριν. Ναι. Επιχούντας ο κ. Μαγκάκης, ο Μακαρίτης, ο Μαγκάκης, έφυγε με γερμανικό πολεμικό αεροσκάφος από την Ελλάδα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Αμερικανοί ελέγχουν την Ελλάδα. Απλά είμαστε τόσο ηλίθιοι. Κι εγώ, πιτσιρικά και εγώ, πήγαινα στην Αμερικανική πρεσβεία στο προξενείο και στην παραλία και φώναζα αντίον των Αμερικανών. Ναι. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, γεωστατικά γίνονται τεράστια. Τώρα που πάει να πάρει τελείως τη Γερμανία την Ελλάδα λόγω ενεργειακών πόρων, έρχεται ο Αμερικανικός παράγοντας. Εκνευρισμένος με τους Γερμανούς. Εκνευρισμένος. Είναι πόλεμος η ιστορία. Αστάθμητος πόλεμος και ο αστάθμητος παράγοντας είναι η Ελλάδα. Και αντί να κάνουμε ένα άλμα προς τα πίσω. Και 5 βήματα μπροστά με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς και να πάμε, το τονίζω, σε κοινοπραξία για να πάρουμε το φυσικό αέριο εμείς,
Υπογράφουμε αγγλικό δίκαιο να μας το κατασχέσουν. Ποια γεωστρατηγική μου λες εσύ, Κώστα? Πότε είχε πάει στην Κύπρο τελευταία φορά καγκελάριος της Γερμανίας? Νομίζω ή πριν από 60 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ποτέ! Ποτέ δεν πήγε. Ποτέ! Τέος καγκελάριος είχε πάει. Α, τέος είχε πάει, ναι. Ποτέ ναι. Δεν πήγε καγκελάριος. Ναι, ναι. Ούτε πρόεδρος της Γερμανίας. Η Μέρκελ, η Μέρκελ πήγε μόλις κατά φυσικό αέριο. Έτσι. Και τι έγινε αργότερα? 8 κοινοπραξίες καταθέτουν στην Ελλάδα πρόταση, μία εξ αυτών γερμανική, η οποία έγινε 2-3 χρόνια. Καινούργια είναι αυτή, έτσι. Μα τώρα δεν υπήρχε ως κολοσσός αυτή η εταιρεία. Καταλάβετε που μας πηγαίνουν. Προσπαθώ να φωνάξω παραπάνω, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν τη συμφωνείς μου. Αλλά δεν αντέχω άλλο την κοροϊδία. Δεν αντέχω άλλο τον εμπεγμό των Ελλήνων. Δεν αντέχω άλλο να χάσει ο Έλληνας την αξιοπρέπειά του. Δεν αντέχω άλλο ο Έλληνας να νομίζει ότι κυβερνάτε, αλλά να μην κυβερνάτε. Να εντέλλονται οι κυβερνώντες να έχουν την κυβερνησιμότητα της χώρας. Και ο νόητο. Αλλάζει αυτό, κύριε Βέλλο. Αλλάζει, κύριε Σπίνο μου. Ο τρόπος ποιος είναι? Δώστε μου το δικαίωμα να ήμασταν 40 βουλευτές στη Βουλή. Των ιδίων απόψεων. Όχι με λένε ρίζω και όπως τα γυρίζω και πάω αλλού και λέω άλλα. Ναι, μάλιστα. Για καλούς μου φίλους. Εντάξει. Πάλε ποτέ συναγωνιστές. Το καταλάβαμε. Συναγωνιστές. Ναι, ναι. Να είμαστε σταθεροί στη διεκδίκηση των απόψεων και τη αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Και να δει μετά πως υπάρχουν γέφυρες. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλο, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί μετά την πρόταση που έκανε και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγγελικού στη Βουλή σχετικά με την αυτοάμυνα, όταν μπουκάρουν μέσα οι εγκληματίες, οι αλλοδαποί και απειλούν τη ζωή μας, απειλούν τα παιδιά μας, βιάζουν, σκοτώνουν. Τι γνώμη έχετε εσείς? Το είπα χθες και στο Sky. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Κύριε Σπίνο μου, όταν μου παραβιάζεις το άσυλο του σπιτιού μου, όταν κινδυνεύει το παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει αν το δείξει ο Λαζόπουλος, αν το δείξει ο Κανάκης. Δεν με απασχολεί. Στο οποίο εκτιμώ και αυτό που κάνω. Λέω το εξής. Σκοτώνω άνθρωπο. Αν κάποιος πάει να πειράξει το παιδί μου μέσα στο σπίτι μου, να το βιάσει ή να το απειλήσει με όπλο, σκοτώνω άνθρωπο. Τελεία και παύλα. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε, δεν με αφορά τι λένε. Το παιδί το δικό μου μέσα στο σπίτι μου και η γυναίκα μου δεν μπορεί να μου λέει εμένα ο υπουργός δημοσίας τάξης ή υφυπουργός ότι καλέσει την αστυνομία. Δηλαδή μπαίνει σπίτι μου με τον Καλάσνικοφ, είμαι εγώ με ένα μαχαίρι και θα περιμένω την αστυνομία αρθεί να σώσει τη γυναίκα μου τον βιασμό που θα τη κάνει. Μάλιστα. Είναι απίστευτοι άνθρωποι. Απίστευτοι, ναι. Θα λέω παιδιά, περιμένετε λίγο να γύρω στην πλάτη για να μην βλέπω κιόλα, βιάζει τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Σα φτιάξω και ένα καφετάκι. Ναι, όταν φύγετε, να μην φύγετε. Στρατάρω κιόλα. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Είναι ένα τρόπο και αυτό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν το παράλογο να γίνεται λογικό και ο παραλογισμός να γίνεται θέσφατον. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Όταν βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το ξαναλέω ακόμη μια φορά, κύριε Σπίνο, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές την πλημελή ενημέρωση που έχουν από τα κανάλια. Προχθές. Και βγάζει ανακοίνωση, έκθεση. Και λέει, η Αλβανία αποτελεί χώρα τράνζιτ των ναρκωτικών προς τη Δυτική Ευρώπη. Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών στην Αλβανία εμποδίζονται από την έλλειψη πόρων, αλλά κυρίως από τη διαφθορά και από την έλλειψη πολιτικής βούλησης, γιατί οι περισσότεροι πολιτικοί στην Αλβανία τα παίρνουν ουσιαστικά τα ναρκωτικά. Φοβερό, ε. Φοβερό. Άκουσες κανένα να το λέει αυτό? Όχι. Ούτε αν τα ακούσει οι Έλληνες. Ούτε αν τα ακούσετε, κύριε. Γιατί πρέπει τον λαθρομετανάστη, τον Αφγανό, τον Πακιστανό, ο οποίος κάνει κλιτοριδοκτομή στο παιδάκι το 6χρονο κοριτσάκι, ο οποίος πήγε στην Ελβετία. Και πλέον επίσημα ζήτησαν αλλαγή της σημαίας της Ελβετίας γιατί στο Σταυρό. Πότε η μουσουλμανική αδερφότητα στην Γενέβη. Πότε έγινε αυτό? Προχθές. Εσύ να, η Ελλάδα τώρα έχει. Και η Ελλάδα Σταυρό. Είπα... Εδώ είμαστε. Και η Ελλάδα Σταυρό. Εδώ είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να συνεπάρξω με ανθρώπους οι οποίοι τρώνε σκυλιά. Το θεωρούν έθος. Κάνουν κλιτοριδοκτομές. Το θεωρούν έθος σε εξάχρονα κοριτσάκια. Δεν το μπορώ. Και η μουσουλμανική θρησκεία δεν είναι μία, είναι 100 και πλέον σέκτες. Ας αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και σε όποιον αρέσει. Έτσι. Προηγουμένως, πριν από δευτερόλεπτα, είπατε για το χρυσό. Βεβαίως. Της Ελλάδος. Μας το φάγανε, είπατε. Βεβαιότατα. Και ευτυχώς υπάρχουν οι έντιμοι δικαστές, τους οποίους κάποιοι τους πολεμούν, όχι τυχαία. Και έτσι αφήνουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, τους έχουν 5 φράγκα εκεί πεινασμένους τους δικαστές μας, τους βρίζουν και από πάνω για να δεις τι είναι το σύστημα. New York Times, προχρεσινή. Οι 111 τόνοι χρυσού που διαθέτουν η Ελλάδα υποθηκεύτηκαν στους ξένους δανειστές
Και πλέον η εξέλιξη αυτή αρκεί για να καθίσει το εδόλιο αυτούς που υπέγραψαν το κείμενο. Λογικά λέει εφημερίδα. Υπενθυμίζουμε ότι από το σπίτι το στο μεγαλύτερο μέρος του Χριστού της Ελλάδος είναι στο Βέλγιο και στο Λονδίνο. Το έχει αποκαλύψει και ο Κώστας Ιβαλιώτης για να είμαι έντιμος και εγώ στη Βουλή με ερωτήσεις μου. Και αν ψηφιζόταν και υπογραφόταν το μνημόνιο, θα μπορούσε σε περίπτωση δυσχέρειας από πληρωμή στον τόκο να κατασκευθεί με ένα από το δικαστικό έγγραφο από τους ξένους. Και ψηφίστηκε το μνημόνιο. Το αρχικό δίκαιο. Δηλαδή. Δεν είναι υποθηκευμένο τώρα το χρυσό, έτσι. Υπάρχει μια ανάλυση του Mike Miss Shedlock, ναι, ναι. Έτσι λέγεται. Λιου Ρόκουελ λέγεται. New York Times. Βρείτε το για να καταλάβετε ότι ο χρυσός πλέον δεν είναι της Ελλάδος. Τελείωσε. Πάει ο χρυσός. Διόλυτα, άλλο υποθήκευση, άλλο μας το φάγανε. Πάει ο χρυσός. Πάει ο χρυσός. Αυτοί που δήθεν συμφώνησαν με τα ομόλογα για τη Γερμανία ήδη κίνησαν διαδικασίες δικαστικές μπορούν αύριο το πρωί να πάνε στο Βέλγιο και να μας πάρουν το χρυσό, κύριε Σπίνο. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα λένε τα παπαγαλάκια του συστήματος. Βεβαιότατα. Το αγγλικό δίκαιο. Το αγγλικό δίκαιο, έτσι. Έχουν το δικαίωμα να πάνε στο Βέλγιο και να ζητήσουν την κατάσταση του χρυσού. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει δικαστική περιπέτεια και διαμάχη. Γιατί να μπω όμως στην δικαστική περιπέτεια. Γιατί να μπω στην περιπέτεια, αυτό. Γιατί να μπω στην δικαστική διαμάχη. Πέστε μου έναν λόγο. Γιατί να υπογράψω το αγγλικό δίκαιο. Μόνο ένας κακός πρόεδρος είπε να υπογράψουμε στο γερμανικό δίκαιο. Όπου το γερμανικό δίκαιο που το ξέρω πολύ καλά εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία γιατί σπούδασαν εκεί δεν έχει κατασχέσεις. Δεν περιλαμβάνει, έτσι. Δεν περιλαμβάνει κατασχέσεις. Είναι ελαφρύ με λίγα λόγια. Είναι ελαφρύ. Όπως ελαφρύ ήταν αυτή που υπέγραψε το μνημόνιο με το αγγλικό δίκαιο. Με άλλο νόημα όμως. Ε. Έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε ρόλους, απόψεις, θέσεις και σκέψεις. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μη σας κοροϊδεύουν. Αν πιστεύετε αυτούς που λένε ότι το αγγλικό δίκαιο δεν δίνει δυνατότητες κατασχέσεως, τότε καλά κάνετε και τους πιστεύετε 40 χρόνια δεν έχουμε πετρέλαιο. Καλά κάνετε τους όταν πιστεύατε ότι λέγανε μέχρι 100.000 ευρώ οι καταστάσεις δεν έχουν πρόβλημα, ούτε τα ομόλογα που είχατε. Αλλά τώρα λένε ότι έχουν πρόβλημα όμως. Μην τους πιστεύετε. Είναι ψεύτες. Μην τους πιστεύετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί φίλοι. Θυμόμαστε και προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε την οικονομία μας. Οικονομικός πατριωτισμός. Οικονομικός πατριωτισμός. Οικονομικός πατριωτισμός σημαίνει στηρίζω την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα. Δεν αγοράζω άλλα προϊόντα. Είναι αυτό που είπε ο κακός πρόεδρος μου και πει. Έτσι. Οικονομικός πατριωτισμός. Αυτή είναι η άποψή μας. Λοιπόν. Έως αύριο με νέα στοιχεία, έρωστε.